Ναι, ο κύριος Σταχιάος έχει δίκιο. Του ζήτησα χθες να εξεταστεί η δυνατότητα να σταματήσει η ταλαιπωρία των συμπολιτών μου, μεταφέροντας το έργο κάποιους μήνες πίσω. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή μας, για την πόλη μας, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να μεταφερθεί λίγο διάστημα πίσω, μέχρι να έχουν λυθεί κάποια ζητήματα και να έχουν υπάρξει και οι διαδικασίες για την έναρξη του μετρό κτλ. Εξήγησε για ποιο λόγο δεν κάνει δεκτό το αίτημα της Δημοτικής Αρχής για την μεταφορά. Εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας αυτή, αλλά συγχρόνως, επειδή είμαστε μια Δημοτική Αρχή που πρέπει να είναι κοντά στους ανθρώπους της πόλης που υπόκεινται μια μεγάλη κυκλοφορία, που βάλαμε μια σειρά από προτάσεις που ζητήσαμε να τις εξετάσει το συντονιστικό. Ήδη έχουμε προτείνει τη δημιουργία 2.500 θέσεων στάθμευσης πέριξ του ευρύτερου κέντρου με την παραχώρηση, με την προσωρινή παραχώρηση και την διαμόρφωση χώρων που ανήκουν είτε στο Υπουργείο Άμυνας είτε στο Δημόσιο. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας. Ζητήσαμε οι λεωφοριόδρομοι να αποκτήσουν τη στοιχειώδη αστυνόμευση για να αρχίσουν να είναι πιο λειτουργικοί, να υπάρξει μια αστυνόμευση η οποία σταμάτησε να είναι αποτελεσματική τον τελευταίο καιρό στις κεντρικές αρτηρίες και βέβαια ανακοινώσαμε ότι με δική μας πρωτοβουλία, έχω συνεννοηθεί εδώ και 10 μέρες με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με το θέμα του flyover, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ώστε να είμαστε ενήμεροι όλοι και να διαμορφώσουμε την στάση μας. Επίσης, το τελευταίο ήταν ότι θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα διαμορφώσει μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες θα προέλθουν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής του Κυκλοφοριακού που υπάρχει στο Δήμο. Σας θυμίζω ότι ακόμα πριν αναλάβουμε είχαμε κάνει μια ευρεία σύσκεψη αυτής της Επιτροπής και η οποία θα επαναληφθεί πλέον με τα δεδομένα πλέον του σήμερα. Εν κατακλείδη, η θέση μας είναι γνωστή και πριν τις εκλογές και τώρα. Πιστεύαμε ότι το flyover και πιστεύουμε πρέπει να ξεκινήσει μετά την έλευση των 120 ηλεκτρικών λεωφορείων και με την λειτουργία του μετρό. Ως υπεύθυνη όμως Δημοτική Αρχή, από τη στιγμή που αυτό δεν γίνεται αποδεκτό, πρέπει να δουλέψουμε και να δουλέψουμε με τους φορείς ώστε να υποβάλουμε προτάσεις και να βοηθήσουμε αυτή η ταλαιπωρία να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια μεγάλη ταλαιπωρία που υπόκεινται οι Θεσσαλονικείς με την κατασκευή αυτού του έργου.